σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο, από ό,τι είδατε και από τον τίτλο, έχουμε ένα review για τα γυαλιά που φοράω, συν ένα μακιγιάζ και διάφορα tricks που συμπεριέλαβα κατά τη διάρκεια που βάφομαι, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ ωραίο και σταθερό μακιγιάζ κατά τη διάρκεια που θα φορέσουμε τα γυαλιά μας όταν θέλουμε να βγούμε. Λοιπόν, αποφάσισα να σας αφήσω κάτω στο κουτί πληροφοριών τα λεπτά που ξεκινάει το review και τα λεπτά που ξεκινάει το μακιγιάζ, ούτως ώστε να μην, άμα κάποιος δεν θέλει να δει το review, απλά να το κάνει skip. Και θα ξεκινήσω με το review για τα γυαλιά. Τα παρήγγειλα από το firmo.com. Είναι ένα site το οποίο σίγουρα το έχετε ακούσει και από άλλους youtubers. Τους έστειλα μήνυμα και τους είπα άμα μπορούν να μου στείλουν ένα ζευγάρι γυαλιά για να τα τεστάρω και να τα δοκιμάσω. Δεν πλήρωσα κάτι για τα συγκεκριμένα γυαλιά, ήθελα πάρα πολύ απλά να δοκιμάσω κατά πόσο είναι καλά και για να σας κάνω ένα review, αλλά και για να πάρω μεταγενέστερα άλλα γυαλιά και ηλίου, διότι είναι πάρα πολύ δελεαστικό το γεγονός ότι οι τιμές τους είναι στα 39 ευρώ. Συν το γεγονός ότι άμα πάρετε ένα ζευγάρι σας δίνουν ένα άλλο δώρο. Θα σας έχω κάτω το link για να παραγγείλετε άμα θέλετε. Εγώ σίγουρα θα το κάνω. Έχει δίπλα σε κάθε γυαλί τις διαστάσεις του κάθε γυαλιού, οπότε σας βοηθάει στο να επιλέξετε το σωστό για το δικό σας πρόσωπο. Συγγνώμη που κοιτάω συνέχεια κάτω, αλλά φοβάμαι μήπως κάνει αυτό εδώ πέρα και τυφλωθείτε και δεν το θέλω. Οπότε ναι, συνεχίζω λέγοντας ότι ένα θετικό είναι φυσικά η τιμή τους. Ένα άλλο θετικό είναι ότι σου έχει τις διαστάσεις, οπότε είναι σχετικά εύκολο να βρεις το δικό σου σωστό μέγεθος. Και το τρίτο πάρα πολύ θετικό που εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ, σου δίνει την επιλογή να βάλεις μια φωτογραφία δική σου. Προφανώς θα τη βγάλετε από κοντά για να μπορείτε να δείτε ακριβώς τα γυαλιά πώς θα σταθούν πάνω σας. Από όπου βλέπεις πάνω σου όλα τα γυαλιά τα διαθέσιμα και μπορείς να καταλάβεις περίπου ως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων άμα τα γυαλιά σου πηγαίνουν ή όχι. Οπότε και έκανα αυτό, διάλεξα τα συγκεκριμένα, μου άρεσαν πάρα πολύ διότι μου θύμισαν λίγο Instagram lifestyle. Έρχονται σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία την οποία υπερλάτρεψα, είναι πάρα πολύ σκληρή για την τιμή που έχουν τα γυαλιά. Σαν σκελετός μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή είναι βαρύ το γυαλί, δεν φαίνεται καθόλου ψεύτικο και δεν φαίνεται καθόλου τρίτο. Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό, ειδικά για την τιμή του. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχω αλλάξει τους φακούς από μέσα. Η αλήθεια είναι ότι θα τους αλλάξω σε κάποια φάση όταν έχω την οικονομική δυνατότητα, γιατί και αυτό θέλει κανένα 50 ευρώ, νομίζω. Προς το παρόν όμως δεν τους έχω αλλάξει γιατί δεν με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ, ενώ τα φοράω πάρα πολύ συχνά. Νομίζω ότι αυτά είχα πάνω κάτω να σας πω για τα γυαλιά αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ φυσικά την εταιρεία Firmo που μου τα έστειλε δωρεάν. Μου άρεσαν πάρα πολύ, δεν το λέω επειδή μου τα στείλανε δωρεάν, ακόμα και δώρο να μου τα κάνανε ή να τα έπαιρνα και μόνη μου. Προφανώς και άμα κάτι σου αρέσει, σου αρέσει, άμα δεν σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Φοβόμουν πάρα πολύ ότι θα είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη από τα γυαλιά, αλλά τελικά θεωρώ ότι έκανα μια αξιοπρεπέστατη επιλογή. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε με το δεύτερο κομμάτι του βίντεο, το οποίο είναι το μακιγιάζ. Θα σας δώσω κάποιες συμβουλές για το πώς μπορείτε να διατηρήσετε το μακιγιάζ σας περισσότερη ώρα ενώ φορείτε τα γυαλιά σας. Θεωρώ ότι σας έχω κάνει ένα μακιγιάζ το οποίο είναι πολύ wearable και πιστεύω ότι πηγαίνει σε όλες τις επιδερμίδες. Έχω ένα smoky αποτέλεσμα, το έχω κρατήσει σε ήπιους τόνους. Και σας έχω στο τέλος του βίντεο και διάφορα swatches στα χείλη για να μπορείτε να μπορέσετε να δείτε ότι αυτό το μακιγιάζ που έχω κρατήσει στα μάτια είναι πάρα πολύ εύκολο για να συνδυάσετε όποιο κραγιόν θέλετε. Οπότε ναι, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου πάρα πολύ καλά και τώρα θα ξεκινήσω με το primer, το οποίο είναι και από τα πολύ βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Ο λόγος που είναι πολύ βασικό είναι γιατί συνήθως οι φακοί που υπάρχουν στα γυαλιά είναι μεγενθητικοί και θα πρέπει να καλύψουμε πολύ καλά το σημείο που κάθεται ο φακός και ουσιαστικά δείχνει πιο έντονα τις ατέλειές μας. Αυτό που θα σας δείξω δεν είναι ακριβώς primer, βασικά δεν είναι καθόλου primer, είναι από L'Oréal το Revitalive Magic Blur. Ουσιαστικά κάνει τις λεπτές γραμμές και τους πόρους να εξαφανίζονται ή τουλάχιστον να μειώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό που θα κάνω είναι θα βάζω λίγη ποσότητα και ταμπονάρω τις περιοχές που θέλω να γεμίσω. Πάμε να περάσουμε στο foundation και σήμερα θα χρησιμοποιήσω δύο συνδυαστικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να συνδυάζω τα foundation μου και θα χρησιμοποιήσω από Catrice το All Matte Plus σε συνδυασμό με την W7, το Genius Foundation, το οποίο έχει μια πιο λεπτόρευστη υφή και ουσιαστικά συμπληρώνει σε ενυδάτωση το πρόσωπό μου. Παίρνω το σφόγγο από την W7 και ξεκινάω να ταμπονάρω το foundation πάνω στο πρόσωπο.
αποφύγετε την περιοχή κάτω από τα μάτια, διότι θα δώσουμε εκεί άλλη βάση και θέλουμε να το κρατήσουμε ανέπαφο από άλλα προϊόντα. Οπότε προσπαθήστε όσο μπορείτε, όσο πλησιάζετε στην περιοχή των ματιών, να αποφύγετε το προϊόν να πάει. Αφού τελειώσαμε με το foundation, θα δώσουμε λίγη βάση στα μάτια κάτω από την περιοχή αυτή, διότι είναι το πιο σημαντικό όταν φοράμε γυαλιά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μην βάλουμε κατευθείαν το concealer εάν έχουμε έντονους κύκλους κάτω από τα μάτια ή δυσχρωμίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιους κορέκτορες, ούτως ώστε να αντισταθμίσουν τη χρωματική διαφορά, και μετά από πάνω θα βάλουμε το concealer της επιλογής μας. Και γι' αυτό το λόγο έχω εδώ πέρα έναν κορέκτορα από την Wet n Wild, το οποίο έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Έχω πάρει και τις 4 αποχρώσεις που έχει, το καθένα κάνει κάτι διαφορετικό. Σήμερα λέω να χρησιμοποιήσω το ροζουλί, το οποίο είναι για τους μαύρους κύκλους, και θα βουτήξω το προϊόν και θα ξεκινήσω να πιέζω κάτω στα μάτια και γενικά όπου έχω πιο προβληματικές περιοχές. Σε αυτή την πλευρά, από ό,τι βλέπετε, έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το βαθούλωμα που έχω από αυτή τη μεριά, χωρίς καν να βάλω κονσίλερ, έτσι είναι ξεκάθαρα μόνο από τον κορέκτορα. Οπότε θα συνεχίσω και από το άλλο το μάτι. Για κονσίλερ φυσικά θα περάσω από την Catrice το Liquid Camouflage. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Λοιπόν, οπότε το περνάω κάτω από την περιοχή των ματιών και το τραβάω πιο κάτω, όπως έχουμε πει. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στο σημείο που έχουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να το κάνουμε πιο φυσικό και όχι να ενισχύσουμε την ήδη προβληματική περιοχή, οπότε και θα πρέπει να τραβήξουμε το concealer αρκετά κάτω. Θα πάρω ένα σπόγκο από την Essence και θα περάσω λίγο setting spray από την Pharmacy, το Makeup Time Locker. Θα σας έχω όλες τις πληροφορίες κάτω στο description. Και θα περάσουμε στο blending του concealer. Αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, περνάμε στην πιο σημαντική διαδικασία και δεν είναι τίποτα άλλο από το να σετάρουμε την περιοχή κάτω από τα μάτια, ούτως ώστε να έχει διάρκεια και να μπορέσει να μείνει πιο σταθερό το αποτέλεσμα ενώ φοράμε τα γυαλιά. Θα χρησιμοποιήσω μία τελευταία σχετικά αγορά, είναι από W7 ή Selfie, έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο CL χρωματάκι από μέσα, είναι πάρα πολύ λεπτή η στρώση που σου αφήνει και δεν σπάει κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από αυτό το προϊόν και θα πάω με ένα τέτοιο πινελάκι, το οποίο συνήθως το με βλέπετε να το χρησιμοποιώ για contouring. Θα πατήσω στην πούδρα και θα πάω ελαφρώς και θα σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια και θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο που θα καθίσουν τα γυαλιά, γιατί αυτό το σημείο είναι που θα φύγει πρώτα το foundation. Και αφού λοιπόν έχουμε κάνει αυτή τη βάση, πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και δεν είναι τίποτα άλλο από τα φρύδια. Τώρα, σε φάση που τα γυαλιά μας είναι σκούρο χρώμα ή είτε είναι σε ένα χρώμα μαύρο, καλά είναι η περιοχή των φρυδιών να μην είναι πάρα πολύ έντονη και πολύ χοντρή, διότι θα βαρύνει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, το πρόσωπό σας, και θα φαίνεστε άγριες πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όσες από εσάς έχετε πάρα πολύ χοντρό και πυκνό φρύδι, θα το κρατήσετε όσο μπορείτε στο μίνιμουμ. Δηλαδή μην κάνετε το φρύδι το πολύ έντονα, ίσα δηλαδή να γεμίσετε λίγο τα κενά και απλά και μόνο αυτό. Για τα φρύδια μου σήμερα θα χρησιμοποιήσω από Wet n Wild το Ultimate Brow Kit. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση, κρατάει πάρα πολύ ωραία και γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί είναι και οικονομικό, αλλά είναι και πάρα πολύ καλό σε αυτό που κάνει. Οπότε πηγαίνω και σχηματοποιώ το φρύδι μου. Εγώ όταν επιλέγω να φορέσω γυαλιά, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κάνω τα μάτια μου αρκετά ουδέτερα, ούτως ώστε να μην με δεσμεύσει είτε στο καριόν που θα φορέσω, αλλά παράλληλα θέλω να τονίσω και τα μάτια μου με πολύ έξυπνο τρόπο. Και θα πάω σε πιο υγιεινές αποχρώσεις σήμερα λοιπόν και θα χρησιμοποιήσω από τη City Color το Smoky Nudes. Την έχετε δει αρκετές φορές στην παλέτα μου, είναι χίλιο χρησιμοποιημένη άμα μπορείτε να καταλάβετε. Και θα πάω σε ένα πινέλο από Wet n Wild, το οποίο είναι fluffy, και θα περάσω ως transition color
αυτό εδώ πέρα, αυτή την απόχρωση, ωραία φαίνεται. Θα την περάσω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο και πάω τώρα να δουλέψω με μια πιο σκουρόχρωμη απόχρωση και θα περάσω σε αυτήν εδώ πέρα, η οποία είναι και πιο σκούρη, νομίζω καφέ της παλέτας. Θα βουτήξω το ίδιο πινέλο γιατί έχει μια πολύ ωραία γωνία και με βοηθάει να το χρησιμοποιήσω για την εξωτερική γωνία του ματιού μου. Και πάω λοιπόν να περάσω το προϊόν και θα το κρατήσω σε πολύ κοντά επίπεδα στο μάτι και θα το φέρω ελαφρώς προς τα μέσα. Και αφού έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, θα πάω σε ένα πινέλο ακριβίας, όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτό εδώ πέρα. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την χρυσοσαμπανιζέ απόχρωση και θα τη χρησιμοποιήσω για το υπόλοιπο βλέφαρο. Θα μου δώσει μία κάποια λάμψη, αλλά όχι υπερβολική. Και θα το κρατήσω έτσι πάρα πολύ απλό, δεν θα κάνω κάτι άλλο στο πάνω βλέφαρο. Το μόνο που θα κάνω είναι να πάρω ένα άλλο πινελάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Θα πάω στο πιο σκουρόχρωμο που χρησιμοποίησα στην εξωτερική γωνία του ματιού και θα ξεκινήσω σύριζα να ενώσω το πάνω με το κάτω μέρος. Τώρα, βλέπετε ότι το μάτι μου λίγο έχει βαρύνει, είναι προς τα κάτω. Αυτό είναι διότι, αυτό επειδή είναι πιο ακριβίας, το χρώμα έπιασε καλύτερα. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να συνεχίσω πηγαίνοντας πάλι με το ίδιο πινέλο και θα κάνω μία γραμμούλα λίγο πιο έντονη στο πάνω σημείο του ματιού για να σηκώσω το βλέμμα μου. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω από την Essence τη Volume Stylist Curl & Hold Mascara. Αυτό είναι το αποτέλεσμα στα μάτια. Πάω να σετάρω το υπόλοιπο πρόσωπο με contouring rouge και τα λοιπά. Θα το κάνω off camera γιατί θα βγει τεράστιο το βίντεο και νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα ήταν να δούμε πιο πολύ τη βάση μας. Και θα τα πούμε σε λιγάκι. Τέλος, για να σετάρω όλο μου το μακιγιάζ και να διαρκέσει περισσότερο, θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Pharmacy το Makeup Time Locker, το οποίο χρησιμοποίησα και πριν, οπότε θα ψεκάσω σε όλο μου το πρόσωπο να σταθεροποιήσω τα πάντα και στη συνέχεια θα περάσω στην επιλογή του κραγιόν που θέλω να κάνω. Και αφού έχω ολοκληρώσει όλο μου το μακιγιάζ, τώρα το κραγιόν είναι καθαρά στη διάθεσή μου και για το πόσο βραδινό ή καθημερινό θέλω να το κάνω. Οπότε στη συνέχεια θα σας δείξω κάποιες επιλογές σε κλιπάκι και εννοείται πως μετά οι επιλογές είναι δικές σας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά!